που επικρατεί ότι οι μειώσεις θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερες. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Ζαχαρία Ζαχαρίου, πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Επίσης εδώ μαζί μας ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, επίκουρος καθηγητής, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Καλώς ορίσατε. Στο στούντιο μας τηλεμεσό είναι ο κύριος Χρήστος Μέσης, βουλευτής του ΑΚΕΛ. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καλώς Μέση. Μεσημέρι. Και βεβαίως μαζί μας και οι καταναλωτές. Είναι η κυρία Φρίνη Μιχαήλ από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καταναλωτών και ο κύριος Λουκάς Αριστοδήμου, πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, λέω να αρχίσουμε με τον καθηγητή πρώτα. Να μας επιτρέψετε. Βεβαίως. Εσείς που έχετε τα αξιώματα, είδατε και το βίντεο νωρίτερα. Πώς η άρση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν μπορεί να επηρεάσει την αγορά και κατ' επέκταση τις τιμές και πώς μπορεί αυτό να έχει κάποιες επιπτώσεις και στην Κύπρο. Βεβαίως. Ένα θέμα είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το γεωστρατηγική, γεωπολιτική, το τι συμβαίνει με όλες αυτές τις χώρες, το οποίο δεν θα επηρεάσει, πιστεύω, την Κύπρο σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Είναι τεράστια η αγορά, δεν είναι κάτι που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου από τη μια μέρα στην άλλη. Σίγουρα δεν μπορώ να αναλύσω σε βάθος πώς θα επηρεάσει αυτό το γεγονός. Χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένος σε θέματα γεωστρατηγικής του πετρελαίου. Όσον αφορά τώρα στην Κύπρο, έχουμε κάνει μια μελέτη και το τι έγινε στις τιμές του πετρελαίου που ήταν πριν μερικά χρόνια, το 2008 ήταν στα 130 δολάρια το βαρέλι, με σήμερα που είναι στα 30 δολάρια το βαρέλι. Αυτό ακούγεται μια μείωση της τάξης του 80%. Εάν συμπεριλάβουμε όμως τις ισοτιμίες του δολαρίου με το ευρώ, κόστα διήλυσης, μεταφοράς, marketing, έξοδα, αυτή η μείωση, ενώ ακούγεται 80% τεράστια διαφορά, είναι μόνο έναν της τάξης του 35%. Στην Κύπρο βλέπουμε ότι τα πρατήρια δεν έχουν αλλάξει τιμές. Ήταν ένα 16 το 8, είναι ένα 13 σήμερα. Η τιμή είναι ίδια. Όμως οι φόροι αυξηθήκαν από τα 40 ευρώ στα 60, από τα 40 σεν στα 68 σεν. Mm-hmm. Ήταν τεράστια η αύξηση των φόρων. Άρα το ένα θέμα που βάζουμε κάτω στο τραπέζι είναι η αύξηση των φόρων. Ακριβώς. Άρα η τιμή προφόρων μειώθηκε γύρω στο 30%. Το οποίο είναι περίπου το ίδιο με το τι έγινε στην τιμή διεθνώς του αργού. Οπότε οι τιμές στην Κύπρο μεταβάλλονται ανάλογα και με τις τιμές παγκοσμίως. Λοιπόν, κύριε Ζαχαρίου, θα έρθω σε εσάς. Έχετε και μια σύσκεψη με τον Υπουργό τον Αρμόδιο, τον κύριο Λαχοτρύπη, στις 29 του μήνα. Και εσείς και οι σύνδεσμοι, οι αρμόδιοι των καταναλωτών, θα σας πει, θα του πείτε, πάτε με κάποιες προτάσεις. Να πω ότι, ξεκινώντας καρχήν, να πω ότι οι τιμές στην Κύπρο είναι ελεύθερες από 2004. Ναι. Είχαμε από πέρσι ξεκινήσει μια προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο, μέσα από τη Βουλή και τους σύνδεσμους καταναλωτών, να δούμε τρόπο πώς λειτουργά ανταγωνιστικά η αγορά για να μειωθούν οι τιμές ασχέτως και της μείωσης των καυσίμων διεθνώς. Και είχαμε βάλει κάποια στάδια υλοποίησης αυτών των σταδίων που για να μπορέσουμε να ελέγξουμε σωστά και την τιμολόγηση των εταιριών, γιατί έχει το δικαίωμα να βάλει πλαφόν εάν θεωρήσει ότι σχροκερδούν, αλλά και από την άλλη πώς λειτουργά σωστά ο ανταγωνισμός. Έχοντας δεδομένων το μικρό της αγοράς της Κύπρου, που είναι πολύ περιορισμένο, που βοηθά και τρέψει μου να δημιουργούνται και συμφωνίες στις τιμές. Mm-hmm. Δεν αποδεικτήκε μέχρι στιγμής καρτέλι οτιδήποτε, αλλά μπορεί. Εντάξει, επειδή έπεσα από τα δικαστήρια, θέλω να είμαι προσεκτικός στο τι λέω. Έχουμε ξεκινήσει με κάποια στάδια. Είχαν κάποιες εισηγήσεις του Γενικού Ελεκτή όσον αφορά την τιμολόγηση από τις εταιρείες και τον έλεγχο από το Υπουργείο. Έχουμε υιοθετήσει όλες τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεκτή, έχουμε πάρει και εμπειρογνώμονα από το καλοκαίρι και έχει κάνει συγκεκριμένες μελέτες το πώς σωματώνουμε στην τιμολόγηση των καυσίμων. Έχουμε προχωρήσει να παίρνουμε τιμές της ημέρας ουσιαστικά από τα τελωνία, ενώ παλιά τις παίρναμε μετά από σχεδόν ένα μήνα. Για να μην το κάνω. Έχει γίνει η πλατφόρμα ενημέρωση και σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τιμές που βγάζει η Ευρώπη τις συγκρίσεις κάθε Πέμπτη, βγάζουμε εμείς τις δικές μας κάθε Παρασκευή για να βλέπουμε ακριβώς που πάμε, αν είμαστε στο μέσο των ευρωπαϊκών όρων, είμαστε πιο χαμηλά, πιο ψηλά, πρόφορο και μετάφορο. Και έχουμε προχωρήσει το καλοκαίρι και στο application, το οποίο μπορεί να έχει ο καθένας στο κινητό του, για να κρίνει τις τιμές μεταξύ
των παρατηρίων. Καλά όλα αυτά, κύριε Σαχαρίου, αλλά το θέμα είναι τι πληρώνει στο τέλος της ημέρας ο καταναλωτής. Και πώς θα βοηθηθεί ο καταναλωτής. Σε αυτήν την πορεία έχουμε την τελική μας σύσκεψη 29 του μηνός μαζί στο Υπουργείο, όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μαζί με τους συνδέσμους καταναλωτές, γιατί είναι μια κοινή προσπάθεια και του Υπουργείου και της Βουλής και των συνδέσμων να λειτουργήσει σωστά η αγορά. Εκείνο που διαπιστώνεται και από ό,τι μας είπε και ο αγαπητός καθηγητής ο κ. Χαραλαμπίδης, περίπου η μείωση στην Κύπρο είναι σχεδόν όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, ίσως λίγο λιγότερη. Λίγο λιγότερη ό,τι είναι. Εκείνο που είναι βαρυφορτωμένο το καύσιμο στην Κύπρο είναι και η φορολογία του. Και οι φορολογίες μπήκαν μόλις ξεκινούσε η οικονομική κρίση, το 2012, δεν κάνω λάθος, οι ψηλές φορολογίες. Και μπήκα για ένα διάστημα, όχι για να μείνουν εσάι στα καύσιμα. Μπήκαμε στην κρίση το 2013 έντονα με το κούρεμα και έχουν μείνει εκεί. Εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς ανοίγουμε την αγορά. Και το άλλο, αν έχει τη δυνατότητα η οικονομία να μειώσει φορολογίες για να μειώσουν για καύσιμα. Μήπως τώρα με την έξοδο μας από το μνημόνιο. Σιγά-σιγά, να μην πάρει και το μυαλό μας πολύ να αέρα με την έξοδο από το μνημόνιο. Γιατί δεν φτιάξαμε τον τόπο, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ θεωρώ ότι τυχόν μείωση φορολογίας στα κέρδη θα είναι περισσότερα από αυτά που θα χάσουμε. Διότι καλός ή κακός, κινούμαστε με πετρέλαιο, τα πάντα που κάνουμε στην Κύπρο. Ίσως τα παράπλευρα κέρδη να είναι πολύ περισσότερα αυτά που θα. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να συζητηθεί και να μελετηθεί. Από την άλλη, αναμένοντας και τις αποφάσεις που θα βγάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ΕΠΑ, οι οποίες θα οδηγούνται προς το δικαστήριο, μπορεί να μας βοηθήσουν. Γιατί παρατηρεί το εξής φαινόμενο. Πολύ ψηλό ποσοστό πρατηρίων είναι συνδεδεμένο με τις εταιρείες εισαγωγής καυσίμων. Αυτόν τι ουσιαστικά κάνει. Αν θέλω εγώ να εισάξω παράλληλα καύσιμα στην Κύπρο, μπορεί να έχω χώρο να τα αποθηκεύσω στην περιοχή Βασιλικού, αλλά να τα πλασάρω στην αγορά για να παίξει περισσότερο ανταγωνισμό, δεν έχω. Εάν οποιαδήποτε αποφάση δικαστηρίου μιλήσει για καθετοποίηση ελέγχου της αγοράς, ίσως αναγκάσει κάποια πρατήρια να φύγουν από την εξάρτηση των εταιριών. Η μελέτη που έχει γίνει δείχνει ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν 30-35 πρατήρια ανεξάρτητα. Και τώρα πόσα είναι τα ανεξάρτητα? Πάρα πολλά λίγα τα ανεξάρτητα. Και λίγουν όμως κάποια συμβόλαια τα επόμενη διετία πρατηρίων με εταιρείες που ίσως μείνουν αυτά ανεξάρτητα ή ίσως τροπήσουν νομοθεσίες για μικρά χαμηλού κόστους πρατήρια για να μπορέσει να παίξει ο ανταγωνισμός. Ωραία. Να πάω και στον κύριο Μέση, σας παρακαλώ, στείλε μεσό για λίγο. Κύριε Μέση. Ναι, Κατρίνα, μπορεί να λέμε. Ναι, μπορεί να λέμε. Πού είναι το πρόβλημα? Μπορεί να λέμε πολλά. Αλλά στην κοινή γνώμη και ο Κυπριακός λαός γνωρίζει τι συμβαίνει. Και θα έλεγα ότι βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Να μην πω σε ένα θέατρο του παραλόγου. Να έχουμε κατρακύλες των τιμών για συνεχιζόμενους επί πολλούς μήνες τώρα και στην Κύπρο αυτό να μην έχει την επίδραση που θα έπρεπε. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Άστε που την ίδια στιγμή, όταν έχουμε άνοδο των τιμών, η άνοδος έρχεται άμεσα. Είναι εκεί στην πόρτα και μπαίνει μέσα. Όταν έρχεται μείωση, η μείωση καθυστερεί και πάει πολύ αργά. Και μπορεί να λέμε για πρώτο φόρο και μετά τον φόρο. Αλλά αυτά νομίζω είναι και λιγάκι έτσι καμουφλάζ. Δηλαδή, αν το βάζουμε επί τις 100 και κάνουμε διαιρέσεις μαθηματικές, είναι ένα πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά, αν το πετρέλαιο τύπου Brent πέφτει ένα ποσοστό, εκείνο το ποσοστό, εκείνος ο απόλυτος αριθμός, θα έπρεπε να τον έχουμε δει και στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή ο υπολογισμός είναι ότι έπρεπε να έχουμε την βενζίνη των 95 οκτανίων γύρω στα 3 με 4 στο 3 σεντ μείωση. Και έχουμε ένα. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε επάνωψη και υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν καρτέλ και γίνεται συνεννόηση. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει ακόμα κάτι όμως. Υπάρχει η έλλειψη ελέγχου που είναι ένα γεγονός δεδομένο. Επικαλούμε την έκθεση του Γενικού Ελεγχτή. Όπου με σαφήνει ο Γενικός Ελεγχτής καταγράφει ότι δεν διεξάγεται ικανοποιητικός έλεγχος. Καταγράφει ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης των Τιμών δεν υπολογίζει σωστά τις τιμές. Και καταγράφει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Τα οποία δυστυχώς, παρόλο κάποιων βημάτων που έγιναν, για να είμαστε σωστοί, η αμεσότητα κοστολόγησης, έχει μικρηθεί ο χρόνος, κάναν 30 μέρες να υπολογίσουν. Πριν μερικούς μήνες. Θα το πω ότι είναι θετικό. Η ηλεκτρονική δημοσίευση των τιμών πρατηρίων. Αλλά δεν μπορεί να μου λέει και ο Υπουργός ότι ξέρεις, παρακολουθήστε τα πρατήρια τι τιμές έχουν. Και αναλόγως επιλέξετε. Το πρόβλημα είναι τι μέση τιμή παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην αγορά και κατά πόσον ο έλεγχος έχει γίνει με τον τρόπο που έπρεπε. Άστε το πλαφόν. Με βάση την νομοθεσία, ο Υπουργός δικαιούται να θέσει ανώτατο όριο. Δεν το θέτει και δεν θέτει κριτήρια για να το θέσει. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνησή μας
ή δεν θέλει ή δεν μπορεί. Μπορεί να είναι το δεύτερο, δεν ξέρω. Δικαιολογείται, θεωρείτε αυτή τη στιγμή το πλαφόν, κύριε Μέση. Δεν σας άκουσα. Δικαιολογείται, θεωρείτε αυτή τη στιγμή πλαφόν. Εάν συνεχίζουν, κύριε Μικλιώτη, εάν συνεχίζουν οι εταιρείες να συνεννοούνται, να κρατούνται στιγμές ψηλά, και βεβαίως ο Υπουργός έχει υποχρέωση να υπολογίσει το Υπουργείο τις τιμές σωστά και να θέσει πλαφόν ώστε να μην εσχροκερδούν. Να υπολογίσει και το κέρδος τους. Αυτό προβλέπει η φόρμουλα. Και κοιτάξτε, κοιτάξτε ότι αν πάρουμε χωρίς τους φόρους, οι τιμές στην Κύπρο των καυσίμων είναι πολύ ψηλότερες του μέσου όρου στην Ευρώπη. Για εξηγήστε μου το κι αυτό. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν εδώ, διάφορα. Εδώ μας είπαν ότι χωρίς τους φόρους είναι περίπου ίδιες. Δεν συμφωνώ, κύριε Μπιλιώτη. Και ο καθηγητής και ο κύριος Ζαχαρίου. Έχετε άλλη άποψη εσείς. Μπορείτε ναι, με πολύ ευκολία να δείτε και το δίχτυ πλάτ, αλλά σας λέω ένα γεγονός που είναι διαφυσβήτητο. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πριν των φόρων, είναι η αμόλυβδη των 95 οκτανίων 41,8. Τα έχω μπροστά μου. Και στην Κύπρο είναι 47,8. Χωρίς τους φόρους, κύριε Μιλιώτη. Και αυτό λέω. Και το 3 cents που είπα πριν ήταν η μείωση σε απόλυτους αριθμούς. Εάν ένα σακί όσπρια στοιχίζει 100 ευρώ και οι 50 είναι φόροι και τα όσπρια που εισάγουμε μειωθούν κατά 5 ευρώ, θα πάει 95. Δεν μπορεί να μπορέσει επειδή είναι φόροι πολλοί ή δεν δικαιολογείται η μείωση της τιμής. Ναι, ποσοστιαία θα φαίνεται λιγότερη μείωση αφού υπάρχουν φόροι και είναι περίπου 60%, 70% τόσο. Λοιπόν. Αλλά σε απόλυτους αριθμούς οι μειώσεις των καυσίμων δεν ακολουθούν ή αν θέλετε ακολουθούν πολύ ετεροχρονισμένα τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτές οι προφάσεις περί διήλυσης, περί μεταφορών, οι τιμές και εκεί και πάλι είναι περίπου πάντα οι ίδιες. Εκείνο που πρέπει να σκεφτεί κάποιος, και σας το λέω σαν παράδειγμα, σκεφτείτε ότι καταναλώνουμε περίπου 800 εκατομμύρια λίτρα βενζίνη το χρόνο. Βάρτε ένα σέντ στο λίτρο. Βάρτε ένα σέντ στο λίτρο. Και αμέσως είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε το αυτό. Πόση μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει αυτά τα 1-2 σέντ που παίρνουν από τον Κύπριο καταναλωτή αυτή τη στιγμή. Και που η κυβέρνηση, όπως είπα πριν και κλείνω με αυτό, δεν μπορεί ή δεν θέλει. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο δεν μπορεί παρά δεν θέλει, έτσι θέλω να πιστεύω. Δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση εδώ και μια σειρά από μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέση. Κύριε Μιλιώτο, αν μου δίνουν το λόγο για ένα λεπτό μόνο. Γιατί για 30 δεύτερα, κύριε Ζαχαρίου. Γιατί προσπάθησα να μειώσω ποιο είναι ο οδηγό, γίνεται. Αλλά και να θέλει να γιάσει σε δουν τον τόπο να σε αφήνουν να γιάσει. Εδώ ο Γενικός Ελεκτής ήρθε και έκανε παρατηρήσει για την πρακτική που ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και συνέχισε η νυν. Το σύστημα είναι από 2004. Είναι ο νυν υπουργός κατόπιν εισηγήσεων των συνδέσμων καταναλωτών και της Βουλής που αποφάσισε να ελέξει και να αλλάξει το σύστημα. Πάμε στις σκέψεις και πάνε όλοι ομόφωνα, όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν είχα καμιά διάθεση, ήταν ούτε σε αντιπαράθεση οτιδήποτε. Είναι παρόντες και ξέρουν τι λέμε. Είμαστε όλοι στο ίδιο χαράκωμα. Ο καταναλωτής πληρώνει ή αριστερός είναι ή δεξιός είναι. Πρέπει όμως τουλάχιστον να είμαστε πολύ σοβαροί προς τοποθετούμαστε. Λοιπόν, εσείς κυρίες και κύριοι που μας ακούτε από το σπίτι, είτε αριστεροί είστε είτε δεξιοί είστε, πάρτε μας τηλέφωνο να ακούσουμε την άποψή σας. Και θέλω να ακούσω την ανάγνωση των συνδέσμων καταναλωτών. Ναι, κυρία Μπέλη. Των οργανώσεων, ναι. Γιατί είναι ένα κυπριακό σύνδεσμο και είναι μια επανκύπρια ένωση. Ή θα λέτε ένωση και σύνδεσμο ή θα λέτε οργανώσει. Έτσι είναι τα ελληνικά καταναλωτών. Των καταναλωτών. Έχει σημασία. Τέλο πάντων. Έχει δίκιο ο κύριος Μέσης στο θέμα του χρόνου. Ναι. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε εισάγουν οι εταιρείες, πότε αυξάνονται τιμές, δηλαδή πότε δίνουν στα πρατήρια που είναι συνδεδεμένα μαζί τους εντολές να αυξήσουν την τιμή ή να τη μειώσουν ανάλογα. Και αυτά όλα περιμένουμε να τα δούμε στις 29 του μηνός στη σύσκεψη που μας εκάλεσε ο Υπουργός. Ο καθηγητής έχει δίκιο στη διαχρονική ανάλυση, αλλά για τον καταναλωτή έχει σημασία η κάθε μέρα. Η κάθε μέρα τι πληρώνει για καύσιμα. Και εκεί είναι πράγματι, υπάρχει μεγάλη διαφορά και πρόκληση θα έλεγα στην κοινή γνώμη όταν ακούει τόση κατρακύλα των διεθνών τιμών και βλέπει εδώ τα καύσιμα να μην διαφοροποιούνται κατά ανάλογον τρόπο. Ο λόγος είναι διότι οι εταιρείες δεν εισάγουν καθημερινά καύσιμα. Εισάγουν όποτε νομίζουν εκείνες. Και υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να ακούσει ο κύριος Ζαχαρίου, το θέμα του νόμου. Ο Υπουργός έχει μεν δια νόμου το δικαίωμα να επιβάλλει πλαφόν, αλλά υπάρχει μια αδυναμία εκεί, διότι εάν μια εταιρεία αποφασίσει να αυξήσει την τιμή της, δεν μπορεί ο Υπουργός να έρθει να βάλει πλαφόν. Πρέπει να περιμένει όλες τις εταιρείες
να αυξήσουν την τιμή και να είναι καθολικό το πλαφόν. Δεν μπορεί να βάλει πλαφόν για μια εταιρεία. Πρέπει να είναι για όλες τις εισαγωγές. Ναι, και είναι γι' αυτό που μελούνται οι νομοθεσίες αυτή τη στιγμή για να τροποποιηθούν κάποια πράγματα. Ακριβώς. Όπως έχουν τροποποιηθεί και για τη χοντρική αγορά, χοντρική πώληση των καυσίμων. Όταν περάσει ο αρχικός νόμος. Ήταν μόνο για τη Λιανική. Είναι οι νόμοι που ψηφίζουν. Έχετε υπόψη ότι ευελτιώθηκε ο νόμος. Μπορούσε από την αρχή νόμος να γίνει. Έχετε υπόψη ότι τότε που έγινε, και δεν ήμουν και βουλευτής τότε που έγινε. Έχετε υπόψη τότε που έγινε ότι πήραμε και άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε αυτή την παρέκκληση όσον αφορά το πλαφόν. Διότι πολύ λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουν. Και δεν ξέρω αν καμιά φορά πάνε και στα δικαστήρια θα το κερδίσουν ή όχι, έτσι για να είμαστε αντικειμενικοί. Εκείνο που γίνεται τώρα με τους εμπειρομένους και έχει η αγαπητή Φωνή απόλυτο δίκιο, είναι όλες αυτές τις στρεβλώσεις της νομοθεσίας που υπάρχουν οτιδήποτε. Και είναι, επαναλαμβάνω, είναι για πρώτη φορά που ο Υπουργός αποφάσισε και άγγιξε αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα είναι που το 2004. Δώστε μου μόνο ένα λεπτό, σας παρακαλώ, να πάρω δύο τηλεφωνικές γραμμές και θα έρθω στον κύριο Αριστοδήμο. Ο κύριος Στάκης και ο κύριος Αντρέας. Κύριε Τάκη μου, πρώτο λόγο σε εσάς. Καλό σας μεσημέρι, ναι. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Ζαχαρίου είπε ότι δεν έχει χρώμα το πετρέλαιο ούτε για αριστερούς, ούτε για δεξιούς, ούτε για κανένα. Να ρωτήσω, έχει χρώμα το πετρέλαιο. Όταν υπήρχε η προηγούμενη κυβέρνηση, ο κύριος Αβέρο Γνωβή, το οποίο και κράτησε τη Μάνικα, και έκανε σοου ότι ακρίβωσε το πετρέλαιο και ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε. Πού τον κύριο τώρα και τότε στις τιμές ευκαίναν και ανεβαίναν. Σε 10 λεπτά δεν είναι μαζί μας πάντως, αυτός ενδιαφέρει ο κύριος Νεοφύτου. Άρα είναι καθοδόν τώρα, έτσι απλώς, ναι. Πού είναι ο κύριος τώρα να πάει να κάνει το σοου ξανά. Καλημέρα σας. Μάλιστα, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα, καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα, στο ωραίο το πρόγραμμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είναι το κυρία Νιγιώτου, κοροϊδεύουμε μας όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποιοι τα φέρνουν από τις εταιρείες. Δεν υπάρχει για ανοιχτή. Και δεν μας κοροϊδεύει ο κύριος Ζαχαρίου και ο κύριος Μέση. Αυτά τα δύο κόμματα είναι αυτοί που καταστρέψαν τον τόπο. Τα φέρνουν από τις εταιρείες. Για φοβάσαι και το καταλαβαίνω, πείτε εγώ. Πολύ βαριές οι κατηγορίες. Τα παίρνουν τα δύο μεγάλα κόμματα από τις εταιρείες. Οι κυβερνώντες. Μάλιστα. Οι εκάστοτε λέτε. Δεν ήταν σκέφτεση. Ναι. Μα τρώτε την τόπο στον κύριε Αναγκιόντου. Από τη μέσα ψέφαση είναι από το 150 στο 30 και μειώνονται το σταγονόμετρο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Και να το πούμε εμείς. Ναι. Κάποιοι τα παίρνουν. Λοιπόν. Κοντρά. Σας ευχαριστώ κύριε Αντρέα. Να είστε καλά, λοιπόν. Κύριε Αριστοδήμου, ακούσατε έτσι ποιες είναι. Ναι, ναι. Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Ζαχαρίου. Εδώ έχουν υποθεί πράγματα. Ας πω και εγώ για να απαντήσει και σε γενικά. Σε ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι, ότι η χάρη της δημοκρατίας είναι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και είναι δικαίωμα του συμπολίτη που μιλά αυτή τη στιγμή να κατηγορεί τους πάντες, ατεκμηρίωτα. Αλλά αυτή είναι η χάρη της δημοκρατίας και θα αγωνιζόμαστε για να έχουν αυτό το δικαίωμα να μας κατηγορούν. Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Και έχει συνέδρους όλα τα πολιτικά κόμματα και τους συνδέμους καταναλωτών. Ας τις πιστώσουν κάτι και τούν του Υπουργού ότι προσπαθεί. Αλλά παραλαμβάνω, είναι δικαίωμα του να μας κατηγορεί. Ο κόσμος κρίνει. Λοιπόν, ελάτε, δεν μίλαν εύθοτα, λέω εγώ, για την αίθα σχολιάζα την που λέει τώρα. Αλλά επειδή είμαι πολιτικό, και πρέπει να σχολιάσω. Και εγώ εκτιμώ τις απόψεις των πολιτών. Οι πολίτες, οι δύο που σκήκαν, και ο ένας και ο άλλος, είπαν αλήθειες. Δηλαδή, ο ένας πρώτος είπε για τη συμπεριφορά των πολιτικών μας, ανεξάρτητα αν έβαλε την μάνη κανείς στο χέρι του ενός από τους άλλους, από τους άλλους δύο που είπε ο δεύτερος, αλλά και ο δεύτερος είπε κάποιες πραγματικότητες, τις οποίες, κύριε Ζαχαρίου, εσείς τους έδωσετε το δικαίωμα. Δημοκρατία, δημοκρατία, και αφήστε την ήσυχη τη δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι όπως την μεταφράζετε εσείς, κύριε Ζαχαρίου. Εσείς, να σας πω εγώ. Ποιες είναι οι πραγματικότητες? Οι πραγματικότητες είναι ότι ευλάψετε τη δημοκρατία, ευλάψετε τον τόπο.
σαν οργανωμένα σύνολα εδώ και δεκαετίες που λειτουργείτε, έτσι, και δεν εκπροσωπήσετε τους πολίτες επάξια σύμφωνα με την ψήφο που σας έδωσα. Εδώ ένα σύστημα εκλογικών. Καλά, μα ψηφίζουμε. Ένα σύστημα εσάς, Ζαχαρίου. Ποιον εκπροσωπεί. Ποιος σε ψήφισε, κύριε Αριστοδήμου. Ποιος σε ψήφισε, ποιον εκπροσωπεί. Που κάθομαι εγώ και κατασκεύασα μόνος μου. Να σέβεσαι όλους αυτούς τους γενιάδες. Δεν την εκμεταλλεύομαι. Την καρέκλα δεν. Και λες ότι εμείς εκμεταλλεύομαι. Βεβαίως. Μιλώ για πολιτικούς. Αν είσαστε ειλικρινείς, έπρεπε να πεις ότι τουλάχιστον η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής εξεκίνησε το θέμα, υιοθέτησε τις εισηγήσεις δικές σας. Μίλησα για δημοκρατία, κύριε Ζαχαρίου. Μίλησα για δημοκρατία, όχι δικαίωμα να λέω καθένας ό,τι θέλει. Κοίτα, θα μείνω στα καύσιμα βεβαίως, αλλά κοιτάξτε. Εδώ μας λέτε ότι τα παίρνουν τα πολιτικά κόμματα. Εδώ έχει προηγούμενο η δημοκρατία και η δημοκρατία όπως τη λένε και όπως τη χρησιμοποιούν δεν είναι η δημοκρατία που επαγγέλλονται και που πρέπει να την έχουν. Έχουμε ένα θέμα, κύριε Αριστοδήμου, για τα καύσιμα. Ωραία. Την άποψη θα μείνω στα γεγονότα. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Ένα λεπτό. Συμμερίζεστε την άποψη του τηλεθεατή ότι τα παίρνουν τα κόμματα και είναι σε συνεννόηση με τις εταιρείες. Ο καταναλωτής, ο πολίτης είπε ότι τα παίρνουν διότι έχει υπόψη του, γι' αυτόν είπα εγώ. Έδωσαν του την ευκαιρία να το λέει και έχει δίκιο. Τα παίρνουν. Είναι πρώτη φορά που τα πήραν. Είναι καταδικαστήκαν κάποιοι και τα υπόλοιποι ακόμα ανεφανήκαν. Εκείνα τα οποία τους εχάριζε η λαϊκή τραπεζά. Γιατί τα σιωπήσαν και το ένα μεγάλο και το άλλο μεγάλο κόμμα. Εντάξει, να σταματήσω έως εδώ. Ελάτε τώρα στο θέμα των καυσίμων. Στο θέμα των καυσίμων. Εγώ θα μείνω στα πραγματικά γεγονότα. Θα μείνω στα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, είναι ευκολία να λέτε τότε. Κύριε Ζαχαρίου, να μείνω στα γεγονότα για τα καυσίμα. Εφόσον άλλη φορά φέρτε με να κάνουμε συζήτηση για τα θέματα. Και λυπούμε πάρα πολύ για το επίπεδο που πέσανε η συζήτηση. Κύριε Ζαχαρίου, Το επίπεδο αναφέρεστε στη δημοκρατία, πεσμένο ετέλειωσε. Κύριε Αριστοδήμου, έχω δικαίωμα να πω την πολιτική σου δικαίωμα να λέω ότι θέλει. Θα τελειώσει ο χρόνος και δεν θα μιλήσουμε. Εδώ θα ξεκινήσω με το 2/3/1/3. Αυτό το λέμε εμείς αρκετών καιρών τώρα, όπως και εμείς βάλαμε μπροστά να γίνουν και το... να βλέπει ο κόσμος τα ενημέρωση του καταναλωτή, όπως και το τι κάνει ο υπουργός τώρα. Μόλις εκλέγει, μόλις με διορίστηκε, πάντως εκλέγει και ξανά και λέει μου διορίστηκε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να πω ότι το αν 2/3/1/3 έχει σημασία. Τα 2/3 ο υπουργός εφόσον τα ανάφερε πρέπει να το φροντίσουν τζίνι, δουλειά δική τους. Δηλαδή είναι οι φόροι. Ναι, πρέπει να πέσουν οι φόροι. Λοιπόν, ένα. Ακριβώς. Το άλλο, το 1/3 πέφτει. Ο υπουργός του τον έπρεπε να πει. Πέφτει, γιατί ο τρόπος που το είπε ο υπουργός, για ακόμα μια φορά, και λυπούμε που το λέω, έγινε φερέφωνο των εταιριών με την έννοια του ότι δικαιολογεί, τα λέει πρέπει τα 2/3 και το 1/3 αφήνουμε το λίγο έτσι στην πάντα, να πούμε, χαριζούμαστε του, σημαίνει ότι κάπου επαληθεύει τους προηγούμενους υπουργούς που φτιάχνουν αγγελέας είναι ότι είναι σωστές οι τιμές. Γιατί τούτος έλεγε στην αρχή και σταμάτησε που κάποια στιγμή και στρα που το ερμηνεύσαμε και κατάλαβε ο άνθρωπος ότι ο ανταγωνισμός είπε και ο ίδιος δεν λειτουργεί ενώ έλεγε. Λοιπόν, τώρα όταν ήταν για τη σχέση ευρώ-δολαρίου δεν έχει βάση στην Κύπρο στα κυπριακά δεδομένα και ούτε αν φτηνήσουν οι τιμές τώρα που μπήκε το Ιράν ξανά στην αγορά και αυτά όλα. Εδώ στην Κύπρο όλα μεταφράζονται κυπριακά. Έτσι, όταν ήταν 38 δολάρια το ευρώ, η σχέση ευρώ-δολάριο, το 1,06. Τώρα που είναι στα 28, 10 ολόκληρα δολάρια κάτι, είναι και το ευρώ αυξημένο. Είναι στο 1,09. Άρα, πού είναι την πτώση και ένεκα της σχέσης δολαρίου-ευρώ. Έναν τούτο. Το δεύτερο είναι ελεύθερες οι τιμές. Ουδέποτε στην Κύπρο ήταν ελεύθερες οι τιμές. Όταν ήταν το διελιστήριο, είχαν και το σύστημα των BMPS, να που το ονομάζασαν, και το παράξενο το σύστημα, στο οποίο δεν υπήρχε ελεύθερη αγορά. Οι εταιρείες που είναι και σήμερα είχαν προεξασφαλισμένο το κέρδος τους. Ένα 12 με 15%. Όταν καταργήσαν τα διελιστήρια, λέει μας οι πολιτικοί, ότι όπως μας λέουν τώρα και με την ιδιωτικοποίηση τη ΣΥΔΑ και με την αρχή ηλεκτρισμού, ότι οι καταναλωτές να λειτουργήσουν ο ανταγωνισμό και να αξιοποιήσουν οι καταναλωτές το κέρδος. Πού είναι το κέρδος τώρα? Έχουν πάλι οι εταιρείες, και εγώ θα δείξω στοιχεία. Εδώ οι εταιρείες έχουν ένα 12% αποδειγμένα, 15 σεντ. Αυτά είναι του Υπουργείου, είναι δικά μας. Του Υπουργείου αυτά δεν είναι δικά μας. Ναι. Λοιπόν, άρα όπως ήταν πριν, και στην ελεύθερη αγορά, ποια ελεύθερη αγορά μιλούν. Στην ελεύθερη αγορά θα πρέπει να έχουν και ρίσκο οι εταιρείες. Όχι να τους εξασφαλίζει ο κράτος 12% χωρίς ρίσκο. Ποιες εταιρείες στην Κύπρο, ας πάρουμε, όχι στην Ευρώπη ολόκληρη, έχουν εξασφαλισμένο το κέρδος του και δεν έχουν ρίσκο. Έναν τούτο. Το δεύτερο που έχω να δείξω εδώ, οι οποίες είναι επίσημες καμπύλες, σύμφωνα με τις τιμές,
Γι' αυτόν εμειώνονται οι τάσεις. Ήταν αυτές οι μπλε καμπύλοι, είναι οι κατώτατες τιμές, εδώ τα κατώτατα σημεία και αυτή η γραμμή την οποία εμείς τράβησαμε την κόκκινη, είναι η τάση των κατωτάτων τιμών στην Κύπρο. Εουδέποτε αυτή η τάση πήγε μπροστά κάτω. Είναι δυνατόν, κύριε καθηγητά, αυτό το πράγμα να μην γίνεται από τη στιγμή που πέφτουν οι τιμές και καλά, είπες που τα κάνουν 35 και 147 δολάρια, εγώ θυμούμαι καλά που ασχολούμαι μαζί τους. Έφτασα σήμερα στα 28 και η τιμή, η τάση αυτή, η τάση, δεν μείνω για τις τιμές, η τάση να μην είναι πάει προς τα κάτω. Ναι. Να πάρω άλλες δύο τηλεφωνικές γραμμές, σας παρακαλώ, και θα έρθω ξανά, κύριε καθηγητή. Θα πω το φιλελεύθερο σήμερα, εμείς λέγαμε πάντα εδώ στην εκπομπή σας, είμαστε πολλές φορές και μάλλον του Υπουργού. Το ρεπορτάζ του φιλελεύθερου. Ναι, είπαμε και του Υπουργού ότι οι τιμές όπως είναι, γιατί πρέπει να το προσέξουν και τούτον και ο Υπουργός δεν τον πρέπει να προσέξει. Βέβαια να το συζητήσουμε για 29 ξανά για πολλωστή φορά. Έπρεπε να διατηρούν πάντα έναν 8 με 10% υπολογισμένα από εμάς, με τους δικούς μας τρόπους, με τα δικά μας στοιχεία, διαφορά περιθώριων προς τα πάνω οι εταιρείες με τα πρατήρια. Οι εταιρείες κατά επέκταση στα πρατήρια, έτσι. Λοιπόν, γιατί το τέλος είναι τα πρατήρια. Λοιπόν, αυτό το 12% το έβγαλε σήμερα ο Φιλελεύθερος, η έρευνα του Φιλελεύθερου. Εμείς λέγαμε 8 με 10, ο Φιλελεύθερος είπε 12% πιο ψηλές από τις πραγματικές τιμές που πρέπει να είναι. Και όντως είναι. Πάντοτε τώρα τελευταία ψηλώνουν λίγο πριν να πέσουν ή πριν να ρίξουν τιμές. Για να έχουν ξεγελούν τον καταναλωτή, λέτε, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε καταναλωτές, τηλεθεατές, ο κύριος Θωμάς και ο κύριος Γιώργος. Κύριε Θωμά, καλό σας μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι. Θωμάς Αλεξάνδρου. Ναι, κύριε Αλεξάνδρου. Εγώ να πω στον κύριο Αριστοδήμου. Ναι. Σε εσά να απαυθύνομαι, κύριε Αριστοδήμου. Ναι. Ότι το αυτοκίνητο μου έμονε με σχεδόν 97 ευρώ. Το άφησα για 10.000, σήμερα είμαι σαν το με 80 ευρώ. Γιατί έχω μεγάλο αυτοκίνητο. Εντάξει. Που σημαίνει δεν είναι όλα μαύρα όπως τα κάνετε εσείς. Τι μου λες τώρα, δηλαδή από τα 90 στα 80. Βεβαίως. Ο 90. Να τους κάνει σε γιορτή. 96 ευρώ επλήρωνα για εμείς τα αυτοκίνητο. Για άλλη μέρα σου μιλήσω, δεν μιλάς μόνος σου. Γιατί βλέπω μιλάς μόνος σου για με. Κύριε Αριστοδήμο, δικαιούται ο καταναλωτής να πλευρά. Ναι, λέει είχε μια πτώση και τελείωσε. Έγινε και στο παντογνώστη και εκπροσωπής μας ούλους. Να ακούσετε την άποψή μας. Ότι υπάρχει διαφορά στην τιμή, υπάρχει. Εάν κάποιοι εκμεταλλεύονται και δεν μειώσαν τις τιμές, είναι ένα άλλο. Τι γενικεύεις το κακό και είσαι ο παντογνώστης και εκπροσωπής μας ούλους. Και ούτε ξέρουν ποιος σε διόρισε. Ναι. Ούτε ποιος σε ψήφισε. Εγώ δεν διορίστηκα από κανένα, αγαπητή μου. Και βλέπω σε τηλεοράδι και μηδενίζεις τα πάντα. Ποιο είναι το πρατήριο σου, ποιο είναι το πρατήριο σου. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Άλλη μια τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Γιώργος μας ακούει. Ναι, σας ακούω, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλώς σας μεσημέρι. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα καύσιμα είναι νευραλγικής σημασίας τόσο για τη χώρα, τόσο για τους καταναλωτές και γενικά για την οικονομία. Διερωτούμε πόση δυσκολία υπάρχει να δημιουργηθεί μια δημόσια εταιρεία, και όταν λέω δημόσια εταιρεία τώρα με την Ευρώπη και τον φιλελευθερισμό και τον ανταγωνισμό, ενός είδους δημόσιας εταιρείας η οποία θα είναι επιτρεπτή, ώστε αν να σταματήσουμε να συζητούμε για καρτέλ κτλ. Όταν θα είναι δημόσια σημαίνει συμμετέχει και ο λαός, δηλαδή η χώρα, ο ψηφοφόρος, ο καταναλωτής και γενικά όλοι μας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει κάποιο είδους συγκράτηση των τιμών ή και ακόμη έλεγχος όσο αφορά αυτά όλα που συζητούμε, γιατί σε περίοδο κρίσης όλοι λέμε ότι το μόνο όπλο που μένει τόσο στον λαό όσο στους καταναλωτές είναι η γλώσσα. Δηλαδή μιλάμε. Σας ευχαριστώ. Και αυτό το θέμα έχει τόσο καιρό και λύση δεν βρίσκουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι από μια σύντομη τοποθέτηση από όλους και θα πω και στον κύριο Μέση για μια σύντομη. Κύριε καθηγητά, πρώτα σε εσάς. Δύο-τρία θεματάκια δεν θα. Μπορεί να μην είναι τόσο σύντομο. Όχι, θα πρέπει να είναι σύντομο. Απλώς το Δεκέμβρη ήταν 34 δολάρια ευρώ το βαρέλι, τώρα έπεσε στα 28, υπήρχε 6 δολάρια το βαρέλι, ένα βαρέλι είναι 150 λίτρα, άρα περιμένουμε να δούμε μία μείωση 4-5 σεντ στα πρατήρια, πραγματικά από ένα 17 που ήταν το Δεκέμβρη, τώρα είναι γύρω στα 11-12. Άρα οι τιμές όταν μειώνονται παγκόσμια, υπάρχει και στην Κύπρο η ανάλογη μείωση. Τώρα, αν υπάρχει καθυστέρηση όταν φτηνίζει το πετρέλαιο ή έρχονται πιο γρήγορα ότι ακριβένει το πετρέλαιο, αυτό πρέπει κάποιος να το δει.
Εσείς το βλέπετε, όντως έτσι είναι. Χρειάζεται αρκετή δουλειά, απλώς δεν έτυχε δεν να έχετε... το δω. Είναι μέσα στα σχέδιά μας, ναι. Όμως, ως ΣΤΕΠΑΚ, να το μελετήσουμε. Μάλιστα. Τώρα, όταν με αυτή την αναλογία το ένα βαρέλι 150 λίτρα, όταν ήταν 100 ευρώ το βαρέλι και 67 και το μετατρέψουμε σε ευρώ ανά λίτρο, υπάρχει μια διαφορά ανά το παγκόσμιο με την Κύπρο. Στην Κύπρο είναι γύρω στα 5 σεντ πιο ακριβό. Αλλά είναι πρόχειροι υπολογισμοί. Άρα, εάν θεωρήσουμε ότι μας κλέβουν, μας κλέβουν τουλάχιστον 5 με 6 σεντ. Το οποίο σημαίνει εκατομμύρια, όπως μας ανάφερα. Κάποια άρθρα που είδα σήμερα που μιλώνουν ότι μπορούσε να μειωθεί η τιμή 30 σεντ, πιστεύουν εξωπραγματικά. Επειδή αν 50 σεντ είναι η τιμή προφόρων, να μειωθεί 25 σεντ, είναι μεγάλη διαφορά. Το επόμενο είναι ότι αν εγώ σήμερα μπορούσα να κάνω πρατήριο και να το πουλώ στο 1 ευρώ, δεν θα το πουλούσα στο 1 ευρώ. Θα το πουλούσα 1-2 σεντ πιο φτηνά από ότι το πουλούν οι άλλοι. Άρα θα το πουλούσα στο 1,08 αντί στο 1,10. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, λέτε. Ναι, για ποιο λόγο να πουλήσω 10 σεντ πιο φτηνά. Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται να υπάρχει προσυνεννόηση καρτέλ. Είναι μικρή αγορά, πολύ τα πλούσια και εγώ το είδα. Και φούρνο να έκανα και μπορούσα να πουλήσω ψωμί 5 σε πιο φτηνά. Έχει ανεξάρτητο παροχέν όμως. Συμφωνώ, ναι, ναι. Οπότε το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως μας είπε, που είναι 1 δισεκατομμύρια λίτρα πετρελαίου το χρόνο. Άρα μιλούμε για δισεκατομμύρια ευρώ που βγαίνουν από την Κύπρο. Μάλιστα. Και το 50% της ενέργειας μας είναι στις μεταφορές. Καιρός να εστιαστούμε, βλέπουμε συνέχεια στο διαδίκτυο άλλες χώρες να βάλουν ηλεκτρικά λεωφορεία, λεωφορεία με υδρογόνο. Πλέον η Google επενδύει στον, και με την Uber και με άλλες εταιρείες επενδύουν στο να έχουν αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, να στέλνεις έναν SMS, να έρθουν να σε παίρνουν και να σε παίρνουν εκεί που θέλουν. Και εμείς συζητούμε ακόμα αν θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου ή όχι, αντί να, ή και τραμ, άλλο θέμα αυτό, να το δούμε άλλη φορά, αντί να εστιαστούμε σε τεχνολογίες του μέλλοντος, που εκεί πραγματικά θα εξοικονομήσει ο καταναλωτής, επειδή... Μάλλον ζούμε στο μικρό κόσμο μας ακόμα. Ακριβώς, αν με κλέβουν 5 σεντ και βάλω 60 λίτρα την εβδομάδα, με κλέβουν 3 ευρώ την εβδομάδα, 150 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ασήμαντο συγκριτικά με τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάλι πρέπει να εστιαστούμε όμως και εσύ. Λοιπόν, κύριε Μέση, λοιπόν, ξεκινώ με το εξής, ναι. Αγαπητή Κατερίνα, ότι καταρχήν με στενοχώρησαν οι προσβολές και η ισοπαίδωση και το εκείνο το όλοι τα παίρνουν και συμπεριλαμβάνω για τον αγαπητό μου κύριο Αριστοδήμου. Με ενόχλησε αυτή η έτσι αυθαίρετη και γενικευμένη ισοπαίδωση. Τώρα, όσον αφορά για τον φίλο μου τον κύριο Ζαχαρίου που δεν τον αφήνουμε να γιάσει. Ναι, λέει, το σύστημα προϋπήρχε. Ασφαλώς προϋπήρχε το σύστημα. Έχεις όμως μια έκθεση του Γενικού Ελεκτή η οποία φωνάζει. Πάρε μέτρα. Είμαστε μάρτυρες. Εδώ και 3 χρόνια κυβερνάτε, αγαπητέ συνάδελφε. Δεν είναι εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχετε δει την παρούσα κυβέρνηση. Δεν είναι το κόμμα σα σε συσκέψει. Μην με διακόπτει. Και λέω το εξής. Είναι πολύ απλό. 3 χρόνια καταραίουν οι τιμές. Και λέμε, πάρτε μέτρα. Σα φωνάζει ο Γενικός Ελεκτής που είναι ανεξάρτητος. Δεν ασκείται ικανοποιητικών εποπτικών έλεγχων. Δεν γίνονται σωστά οι υπολογισμοί των τιμών. Και επιμένετε να μου λέτε. Και δεν έχω ισοπεδώσει, Κατερίνα. Δεν έχω ισοπεδώσει. Έχετε συγκεκριμένη εισήγηση για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είπα ότι γίναν και βήματα. Είπα ότι υπήρξε ηλεκτρονική δημοσίευση, καλοδεχούμενο. Υπήρχε η αμεσότητα κοστολόγηση, έγινε καλύτερη. Από 30 μέρες πέσανε πιο κάτω, καλοδεχούμενο. Όμως δεν είναι ικανοποιητικό. Και ο καθηγητής συμφωνεί μαζί μου τελικά. Λέει ναι, δεν είναι 30 σέντ. Μας κλέβουν είναι 5. Εγώ είπα είναι 1, Κατερίνα, και είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είπα είναι 1. Αλλά αγαπητέ καθηγητή, μου επιτρέπεις να χαρεί. Αγαπητέ καθηγητή, διαφωνούμε κάπου αλλού. Διαφωνούμε κάπου αλλού. Και όμως γίνεται συνεννόηση. Και γιατί το λέω, τεκμήριο μου οι αποφάσεις της ΕΠΑ, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, που έχει καταδικάσει για προσυνεννόηση εταιρείες, οι οποίες εκ των υστέρων προσέφηκαν στο ανώτατο. Στον Ρόδο, για διαδικαστικούς λόγους έπεσε τα πρόστιμα. Ήταν 45 εκατομμύρια ευρώ τα συνολικά πρόστιμα που μπήκαν. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προϋποσχέσεων ότι θα επανεξεταστεί η υπόθεση. Νομίζω αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ. Ζαχαρίου. Και ακόμα περιμένουμε υπόθεση του 2009 που κατά τεκμήριο κατά την ΕΠΑ έγινε προσυνεννόηση. Περιμένουμε ακόμα να καταδικαστούν αυτές οι εταιρείες που κάναν την προσυνεννόηση. Άρα είναι 3 τεκμήρια ότι γίνεται προσυνεννόηση. Ότι οι τιμές δεν δικαιολογούνται και ότι η κυβέρνηση δεν ασκεί ικανοποιητικών εποπτικών έλεγχων. Μάλιστα. Λοιπόν, απλώς κύριε... μια διόρθωση. Ναι, δεν είπα πολύ ότι... σύντομα γιατί. Ναι, δεν είπα ότι μας κλέβουν 5 σέντ. Απλώς είπα από τους υπολογισμούς που έκαναμε υπάρχει μια διαφορά 5 σέντ. Αυτό είναι ούτε μπει είτε δεν έχω όλα τα σχέδια. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ζαχαρίου. Τελειώνω, θα ήθελα να πω ότι η φιλοσοφία η δική μας και τη κυβέρνηση αλλά και το δικό μας κόμμα είναι ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Να μπούμε σε έναν ορθό δρόμο ελέγχου,
στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς που υπάρχει. Από το 2004 μέχρι το 2015 καμιά, μα καμιά κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε. Οι δε αποφάσεις της ΕΠΑ έχουν πέσει στα δικαστήρια λόγω κακού διορισμού της προηγούμενης κυβέρνησης. Και κάποτε αυτοί που η μόνη τους έννοια είναι να κριτικάρουν, όπως ο συνάδελφος ο Μέσης, είναι να κάνουν και αυτοκριτική γιατί φτάσαμε εδώ. Μάλιστα. Εγώ δεν ήρθα εδώ ούτε για να συγκρουστώ. Ήταν διαδικασία, Ζαχαρία. Ούτε να συγκρουστώ. Τι διορισμούς μας λες ούτε τώρα. Να συγκρουστώ, ξέρετε να που λέω. Ούτε να συγκρουστούμε με τίποτα. Εδώ υπάρχει για μας ακριβό καύσιμο στην Κύπρο. Για τον ΑΒΓ λόγο. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια εκ μέρους του Υπουργείου, εκ μέρους της Βουλής, σε συνεργασία όλων των πολιτικών κομμάτων και των συνδέμων καταναλωτών για να μπορέσουμε να λειτουργήσει η αγορά, να μειωθούν οι τιμές προς τα κάτω. Λοιπόν, κύριε Ζαχαρίου. Και σε αυτήν την προσπάθεια κλείστε. Δεν σηκώνει ούτε αντεκλήσεις ούτε καυγάδες. Σας ευχαριστώ. Είμαστε πάρα όλοι πολύ. Στο ίδιο χαράκωμα, γιατί ο πολίτης που πληρώνει ακριβά τα καύσιμα είναι και αριστερός, είναι και δεξιός, είναι και κεντρός. Έχουμε υποχρέωση σε αυτού που μας έστειλαν. Σας εδώ ευχαριστώ είμαστε, πολύ. Να τους στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, τελευταία κουβέντα λοιπόν, και από εσάς, σας παρακαλώ. Το 40% της τιμής που πληρώνουμε είναι κόστος των εταιριών και κέρδη των πρατηριούχων και των εταιριών. Αυτόν το 40%, δηλαδή χωρίς φόρους, είμαστε πιο ψηλοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτόν το 40% είναι που επιμένουμε εμείς να γίνεται σωστή παρακολούθηση και έλεγχος της αύξησης αυτών των στοιχείων. Και πρέπει να σας πω ότι άμα μειώνεται η λιανική τιμή, παραδόξως αυξάνεται και το κέρδος των εταιριών. Δηλαδή στο τελευταίο παρατηρητήριο το κέρδος αντί 12 ή 13 σεντ που ήταν συνήθως ανέβηκε στα 16 σεντ. Υπάρχει περιθώριο, δηλαδή σκέφτονται οι εταιρείες ή οι επιχειρήσεις να πω, γιατί είναι και τα πρατήρια μέσα, ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης του δικού τους κέρδους, το οποίο πληρώνει πάλι ο καταναλωτής. Αυτόν το 40% θέλουμε, που είπε και ο Υπουργός, ότι αυτό μπορεί να μειωθεί, αλλά θέλουμε να το δούμε να μειώνεται. Πέραν αυτού, οι φόροι είναι καιρός να τους ξαναδούμε, διότι πληρώνουμε πάρα πολύ ψηλούς φόρους σε σχέση με άλλα θέματα, με άλλες φορολογίες, διότι πρέπει να υπολογίσουμε... Μα φαίνεται ότι εκεί είναι και το μεγάλο το θέμα τώρα. Η φορολογική είναι επιβάρηση λοιπόν, γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα μόνο σύντομα να πω. Το ένα είναι ότι είναι αδόκιμο επιστημονικά, κύριε καθηγητή, να συγκρίνουμε το λίτρο του πετρελαίου, 160 λίτρα νομίζω είναι η πραγματική ποσότητα, χωρητικότητα του βαρελιού, με το λίτρο του... υποπροϊόντος που παράγεται από το προϊόν από τον Brent παράγονται πάρα πολλά άλλα εκτός που τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε εμείς υποπροϊόντα, έτσι, άρα δεν μπορεί να συγκινεί αυτή η σύγκριση. Το είναι το ένα που ήθελα να πω για να είμαστε σωστοί. Και το δεύτερο να πω ότι το καρτέλ αποδείχτηκε. Πρέπει να μιλούμε ότι αν ήταν και αποδείχτηκε, κύριε Ζαχαρίου, το καρτέλ και πράγματι έπεσε για τον λόγο που είπετε. Όμως εσείς, κύριε Ζαχαρίου, που ήρθατε μετά, εμπορούσατε όμως να κάνετε κάτι που έκαμε για πληθώρα άλλων υποθέσεων η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τις οποίες επανάφερε και τις οποίες τα πρόστιμα εισπράξε. Από τα καύσιμα που είναι το μεγάλο, που καλύπτει διπλάσια ή τριπλάσια από ό,τι όλες οι άλλες υποθέσεις μαζί, που ήταν 43 ολόκληρα εκατομμύρια. Γιατί δεν την επαναφέρε να την ξανά να εισπράξει το. Εδώ ένα μεγάλο ερωτηματικό βέβαια. Κλείστε, κύριε Αριστοδήμου, κλείστε. Γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Νεοφίτη. Να πω το εξής, κλείνοντας, ότι το πόσο κερδίζουν που ένα σεντ υπεράυξηση πάνω στο λίτρο του καυσίμου, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες, το έχει αποδείξει η ελεκτική υπηρεσία που είναι αντικειμενικά. Κύριε Αριστοδήμου, είπε το 11 ότι κερδίζαν 11 εκατομμύρια. Το 2012 επειδή πέσανε η κατανάλωση, 8,5 εκατομμύρια. Άρα είναι εκεί τα εκατομμύρια ή τα δισεκατομμύρια. Όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητο θεσμό. Εμείς και σαν πολιτικά κόμματα. Τα συμβούλια ορίζονται από τα κόμματα, από το κυβέρνηση. Και σαν Βουλή δεν έχουμε λόγο ούτε να επεμβούμε, ούτε να επηρεάσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκείνον τον οποίο την καλέσαμε πολλές φορές δημόσια, είναι αυτά που λέει ο κύριος Αριστοδήμου και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, να επιταχύνει ρυθμούς, να παρουσιαστούν στο δικαστήριο οι υποθέσεις, γιατί θεωρώ ότι μια τυχόν απόφαση καταδικαστική θα αποδείξει ότι υπάρχει καθετοποίηση της αγοράς και θα αναγκάσει πρατήρια να ανεξαρτητοποιηθούν για να μπορέσουν να Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σε δύο λεπτά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.